Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και τις ευρωεκλογές και θα περάσουμε να συνομιλήσουμε τη τεχνολογία με τον κύριο Σταύρο Πετράκη. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριε Πετράκη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι χαρά μας. Σας γνωρίζουμε, βεβαίως σας γνωρίζουμε ως Αντιπρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος από τις πολλαπλές παρουσίες σας στην περιοχή για συνδικαλιστικούς και όχι μόνο λόγους. Πλέον θα μιλήσουμε πολιτικά και θα ξεκινήσω από τους λόγους που σας οδήγησαν στο να πάρετε την απόφαση και να είστε παρόν σε αυτές τις ευρωεκλογές από την πρώτη θέση μάχης. Δέχθηκα την πρόσκληση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, να συμμετέχω στις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα και τελικά η απάντησή μου ήταν θετική, θέλοντας να εκπροσωπήσω τον κόσμο της εργασίας σε ένα ψηφοδέλτιο με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο κοσμούν λαμπρά ονόματα, τα οποία έχουν τη δική τους ιστορία στην πολιτική, στην εργασία, στην επιστήμη και με αυτή την έννοια είναι πολύ μεγάλη μου τιμή η συμμετοχή. Από μικρός, από τα φοιτητικά μου χρόνια ακόμα έχω δραστηριοποιηθεί στο φοιτητικό κίνημα, αργότερα στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, άρα δεν είμαι ξένος σε τέτοιες διαδικασίες. Είστε και αναπληρωτής γραμματέας στον τομέα συνδικαλισμού στο κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι οπότε έχετε και εμπειρία από το τι συμβαίνει σε πολλούς κλάδους πέρα από τον δικό σας, από τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Σωστά το λέτε. Δεν είμαι ξένος με τις εκλογικές διαδικασίες. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής και πολύ σημαντικότερο, βέβαια. Τι ψηφίζουμε τον Ιούνιο στις ευρωεκλογές? Βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με αυτές, οι πολίτες μοιάζουν περισσότερο να θέλουν να ψηφίσουν βάσει εσωτερικών ζητημάτων και όχι με βάση τις ευρωπαϊκές προοπτικές της χώρας μας. Μοιάζουν να έχουν ένα χαρακτήρα εθνικών εκλογών αυτές οι ευρωεκλογές. Εσείς τι εικόνα έχετε, τι θα ψηφίσουμε εκείνη την ημέρα, τι θα κριθεί? Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περισσότερο το βλέπει τις ευρωεκλογές με μια οπτική που έχει να κάνει με τα εσωτερικά ζητήματα. Έχει βάση και αυτό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το τι θα γίνει στην Ευρώπη, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Ευρώπη, με δεδομένα τα μεγάλα ζητήματα και τις μεγάλες κρίσεις οι οποίες υπάρχουν. Κρίσεις που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τους πολέμους και στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια σημαντική παρέμβαση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά πολύ μεγάλων ζητημάτων που η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει. Έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, με την οικονομία και τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που θα ασκηθούν, με το Ταμείο Ανάκαμψης και ενδεχόμενα άλλα μελλοντικά προγράμματα χρηματοδότησης στις χώρες, με τον Ευρωστρατό, το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία θα πρέπει να έχουν την πρωτοβουλία δυνάμεις οι οποίες πρώτα απ' όλα έχουν μια στρατηγική να παραμείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να συμμετέχουν προκειμένου να δημιουργούν προβλήματα και να οδηγήσουν με βάση την ιδεολογική της τοποθέτηση και τη διάλυσή της. Και βέβαια μια Ευρώπη που θα μπει φραγμός στο λαϊκισμό και στην ακροδεξιά που δυστυχώς σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν έχει αρχίσει και όχι απλά σηκώνει κεφάλι αλλά κάνει πολύ αισθητή παρουσία και δημιουργεί φόβους. Αυτό είναι μια πραγματική... Παρακαλώ. Υπάρχει όμως και το ελληνικό στοιχείο. Πάντα οι πολίτες ψηφίζουν κοιτώντας και στο εσωτερικό της χώρας. Είναι βέβαιο ότι δεν θα κριθεί ποιος θα κυβερνήσει, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Όμως εκείνο το οποίο θα κριθεί είναι αν η κυβέρνηση, αν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει να κυβερνά με την αυταρέσκεια και την αλαζονία που το κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει εκτιμήσει ότι το ποσοστό, το 41% που πήρε στις εκλογές, αποτελεί το διαβατήριό της για όλα τα ζητήματα και μπορεί να τα αντιμετωπίζει χωρίς κανένα διάλογο
και χωρίς ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σταλεί και ένα μήνυμα και για να είναι το μήνυμα αυτό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό θα πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ σε μια θέση πρώτης ευθύνης στην αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα, γιατί αποδείχθηκε και το τελευταίο διάστημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που δημιούργησε τα μεγαλύτερα ζητήματα στην κυβέρνηση και την ανάγκασε, ακόμα και αν δεν το παραδέχεται, να έχει αλλάξει τις θέσεις της σε αρκετά ζητήματα και να τα έχει αντιμετωπίσει με βάση προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Να μείνω λίγο σε αυτό που αναφέρατε, που είναι βεβαίως άκρος ρεαλιστικός στόχος, αλλά μήπως ακούγεται άσχημα, ειδικά στα παλαιότερα μέλη του κόμματος, αυτό ότι ο στόχος μας είναι η δεύτερη θέση. Ρεαλιστικό μεν, από την άλλη όμως το κόμμα επιθυμεί, αυτό λέει, να είναι ένα κόμμα εξουσία στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως τώρα δεν έχουμε εθνικές εκλογές, αλλά είναι και ένας δείκτης αυτός των ευρωεκλογών και ένα κόμμα που είπατε, το 41% μοιάζει μακρινό παρελθόν ως στοιχείο. Πάντως βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ να είναι στα κόμματα που δεν μπορούν να καρποθούν το ποσοστό που χάνει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως έχει μια δυσκολία το κόμμα να περάσει τα μηνύματά του, να βρει ευήκο αότα ίσως, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Όλα όσα λέτε έχουν βάση. Επειδή και εγώ είμαι ένα παλιό στέλεχος και έχω μεγαλώσει μέσα στο χώρο, αν θα με ρωτούσατε τι θα προσδοκούσα, θα σας έλεγα ένα ΠΑΣΟΚ του 45% και ίσως παραπάνω. Όμως δυστυχώς ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε μέρος της κρίσης. Βέβαια, χρεώθηκε υπερβολικά περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία το αναλογούσαν. Έπεσε πολύ χαμηλά δημοσκοπικά και τα ποσοστά του ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Ξέρετε, η πολιτική δεν λειτουργεί όμως με την... όπως λειτουργεί για παράδειγμα ένα ελαττήριο το οποίο συμπιέζεται και μόλις αφαιθεί εκτοξεύεται. Χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος να καταλάβει ο κόσμος ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, να συνειδητοποιήσει το ρόλο όλων των κομμάτων και σιγά σιγά να επανέλθουν τα πράγματα σε μια κατάσταση όπως αυτή που είχαμε συνηθίσει όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια υπάρχει μια σταθερή, μικρή αλλά σταθερή ανωδική πορεία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή θέλουμε να συνεχιστεί. Προσδοκούμε να είναι πολύ μεγαλύτερη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα είμαστε στην πλευρά ως ΠΑΣΟΚ αυτών που, που έχουν σημειώσει άνοδο από το εκλογικό τους αποτέλεσμα, είτε συγκρίνοντάς το με τον προηγούμενο ευρωεκλογών είτε με τον προηγούμενο βουλευτικών εκλογών. Να έρθω σε εσάς προσωπικά και να ρωτήσω κάτι πολύ ανθρώπινο, αν μου επιτρέπετε. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός από τη Χαλκίδα, στην Χαλκίδα, εκεί δεν εργάζεται, αν δεν κάνω λάθος, να κοντραριστεί με κάποια πιο φανταχτερά ονόματα και από το lifestyle και από την πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής? Μην μιλήσουμε το εκλογικό σύστημα, το οποίο μάλλον είναι άδικο, αλλά να μιλήσουμε για την σημασία της παρουσίας ανθρώπων όπως εσείς στην Ευρωβουλή αύριο μεθαύριο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Μου το είπε και η μητέρα μου, ότι εσύ βρε παιδί μου, πού πας τώρα? Όμως αυτό το οποίο με έκανε να μπω σε αυτή τη διαδικασία είναι το γεγονός ότι η ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο τα προβεβλημένα του στελέχη που υπάρχουν και πάρα πολλά άξια, αλλά υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, ο οποίος μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να δείξει τι πραγματικά μπορεί να πετύχει ή τι αξίζει, αλλά υπήρχε. Ο κόσμος αυτός, η βάση του ΠΑΣΟΚ, και εκεί ανήκω, ήταν αυτοί που κράτησαν το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα χρόνια, που δέχτηκαν πάρα πολύ μεγάλη πίεση και στην αισθηματική και στον επαγγελματικό τους χώρο και στον κοινωνικό τους χώρο. Μέχρι πριν λίγο καιρό κάποιος δεν μπορούσε να πει καν ότι είναι ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο κόσμος πρέπει να εκφραστεί. Δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια μόνο των ελίτ, είτε οι ελίτ είναι επαγγελματικές, είτε οικονομικές, είτε ακόμα ελίτ σε ό,τι αφορά το θέαμα. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος και με αυτή την έννοια εγώ έχω βάλει την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών να κρίνουν αυτοί. Ο πρώτος μου στόχος είναι να βοηθήσω το χώρο, να βοηθήσω το κόμμα να πάει καλά και αν μέσα από την παρουσία μου κάποιος κρίνει ότι μπορεί να με στηρίξει ή ότι αξίζει να με στηρίξει, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μου. Ακόμα και αν αυτό δεν γίνει, θέλω να πω ότι θα νιώθω τη χαρά και την ικανοποίηση ότι συμμετείχα σε ένα μεγάλο αγώνα, όπως πάντα, αυτή τη φορά από μια άλλη θέση. Μάλιστα.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Πετράκη, να δεσμευτούμε ότι θα ελπίζω να σας έχουμε μαζί μας και τις επόμενες ημέρες, σίγουρα πριν από τις ευρωεκλογές, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε θερμά προς το παρόν. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.